Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση Αποχέτευση Τρίπολης. Χρόνια πολλά, ήδη στην υπηρεσία των συνδημοτών μας, των συμπολιτών του Δήμου Τρίπολης, για σταθερή και ασφαλή ίδρυυση αποχέτευση. Μέλημά μας μοναδικό, η άμεση επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος ή αιτήματος και η άριστη σχέση με τους καταναλωτές μας. Αυτή η σχέση μας επιτρέπει να ευχηθούμε καλές γιορτές και καλή χρονιά, με υγεία και όμορφες στιγμές σε όλους. Αγροεφόδια Τρουπής. Σε έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων καλύπτουμε τις καλλιεργητικές σας ανάγκες. Λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, αδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα, πατατόσποροι, μελισσοκομικά και οτιδήποτε χρειάζεται ο παραγωγός. Στα φυτωρία μας θα βρείτε παράλληλα τις καλύτερες προτάσεις για καρποφόρα, καλοπιστικά φυτά και εναλλακτικές καλλιέργειες. Άριστη σχέση, ποιότητα τιμής. Εξειδικευμένες συμβουλές. Αγροεφόδια Τρουπής. Πάντα δίπλα στον παραγωγό. Πάμε στην ενημέρωση με τα θέματα από την Αρκαδία, έτσι όπως ανοίγει η εβδομάδα αυτή, μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσω με τις αναφορές του Δημάρχου Τρίπολης. Είναι ένα θέμα, νομίζω, που καίει αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Και από ό,τι φαίνεται, ο Δήμος Τρίπολης κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σε ό,τι έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη διαχείριση, με την προσέγγιση μιας μεταβατικής διαχείρισης. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως η υπόθεση διαχείρισης των απορριμμάτων πια δεν είναι και τσάμπα. Παρόλα αυτά όμως έχουμε μια συνθήκη που διαμορφώνεται με την Παλαιόχουνη, με την μονάδα της Παλαιόχουνης, εκεί όπου με τον ένα τον άλλο τρόπο θα αρχίσουν να μεταφέρονται απορρίμματα. Μεταφέρονται απορρίμματα υπό την συνθήκη μιας έκτακτης ανάγκης. Ναι, Θέμη, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο Δήμαρχος Τρίπολης προχώρησε σε μια επιστολή σηκώνοντας τους τόνους. Αν και δεν το συνηθίζει συχνά, το έκανε αυτό διότι θέλει να προλάβει κάποιες καταστάσεις. Και υπό αυτή την έννοια κανείς δεν μπορεί να του πει ότι έχει άδικο. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή για το έργο ΣΔΙΤ της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου λειτουργεί μόνο η μονάδα της Παλαιόχουνης. Θα λειτουργήσουν στο επόμενο διάστημα η μονάδα στην Μεσσηνία και στην Λακωνία. Ως ότου γίνει αυτό, ο Δήμος Τρίπολης ουσιαστικά μέσω μια συζήτηση που έγινε και στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα να δεχτούμε ως περιοχή να έρθουν κάποια σκουπίδια από δύο Δήμους της Λακωνίας και το Δήμο Γορτινίας που είναι σε μια έκτακτη ανάγκη, αλλά για ένα μικρό διάστημα. Όμως φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση πάει να διωγγωθεί. Και μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ο Δήμαρχος Τρίπολης έστειλε μια επιστολή και λέει ότι εγώ δεν θα ανεχτώ να γίνει η Παλαιόχουνη, που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο της Τρίπολης, ο τόπος συγκέντρωσης των σκουπιδιών όλης της Πελοποννήσου. Ο Δήμος Τρίπολης έβαλε πλάτη για να ξεκινήσει αυτή η μονάδα, αλλά από εκεί και πέρα, με βάση τα όσα προβλέπει το έργο, σκουπίδια στην Παλαιόχουνη μπορούν να πηγαίνουν από την Αργολίδα, την Κορινθία και 3 εκ των 5 Δήμων της Αρκαδίας. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος απαιτεί να εφαρμοστεί αυτό το οποίο προβλέπεται στο ΣΔΙΤ. Και υπ' αυτή την έννοια στέλνει την επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προς την Περιφέρεια, τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την Τέρνα και τους ζητά να τρέξουν οι διαδικασίες έτσι ώστε να λειτουργήσουν και οι 3 μονάδες το συντομότερο δυνατόν και να αποφευχθεί να γίνει Παλαιόχουνη ο τόπος συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών. Πολιτικό το επόμενο θέμα και θα σου έλεγα σε μια διάσταση συνέχεια των όσων έχουν δει, των επισκέψεων που έχουμε δει από πολιτικά πρόσωπα τελευταία στην Αρκαδία. Όχι ασυνήθιστο, νομίζω ότι έχει ξαναβρεθεί και στην ορεινή Αρκαδία ο Κώστας Καραμαλής. Κάθε κίνηση του Κώστα Καραμαλή είναι πολιτική, αλλά η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν μια καθαρά ιδιωτική, χαλαρή επίσκεψη, η οποία δεν είχε πολιτικά
μηνύματα ή κάποιες συναντήσεις που να προέκυψε κάποια είδηση. Η ορεινή Αρκαδία είναι ένας αγαπημένος προορισμός για τον Κώστα Καραμανλή. Κάθε χρόνο έρχεται εδώ. Ήρθε λοιπόν το Σαββατοκύριακο μαζί με καλούς του φίλους. Βλέπουμε στις φωτογραφίες τους πρώην υπουργούς Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Καλτεσιώτη και τον Ανδρέα Λικουρέτζο, που ουσιαστικά προσκάλεσαν τον πρώην πρωθυπουργό να έρθει εδώ. Μαζί του ήταν ο κύριος Βλάχος, κύριος Γιώργος Βλάχος, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Λευτέρης Ζαγορίτης, πρώην βουλευτής, ο γιατρός ο κύριος Μπιτούνης και ο επιχειρηματίας ο κύριος Ευσταθίου, άνθρωποι με τους οποίους γνωρίζεται για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, ο Κώστας Καραμανλής και έχουν μια κοινή πορεία και φιλία. Επισκέφθηκε τα σπήλαια Κάψια, φιλοξενήθηκε στο αρχοντικό Καλτεσιώτη, στην περιοχή αυτή, ενώ την Κυριακή περπάτησε στο Μέναλο και επισκέφθηκε και κάποιες περιοχές της Γκορτινίας, μεταξύ των οποίων και το χωριό Βαλτεσινίκου. Μάλιστα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και να έχει, πολιτική σημειολογία και της παρουσίας, με διαφορετικό βέβαια πρόσημο, όπως το ανέφερες. Πάμε λίγο στη Βόρεια Κοινουρία. Εδώ υπάρχουν ζητήματα ή δεν υπάρχουν τελικά με το νερό? Δεν υπάρχουν προβλήματα με το νερό και αυτό το βεβαιώνει η ιδεία Βόρειας Κοινουρίας. Πώς προέκυψε το όλο ζήτημα? Προέκυψε από κάποια δημοσιεύματα τα οποία ουσιαστικά έχουν αρχίσει από το 2020 και ουσιαστικά τα ίδια κείμενα αναπαράγονται κάθε χρόνο από μια μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών αλλά και από ιστοσελίδες στο ίντερνετ και ουσιαστικά λένε ότι το νερό στη Βόρεια Κοινουρία είναι ακατάλληλο διότι έχει νητρικά. Αυτό δεν ευσταθεί. Η ΔΕΙΑ Βόρειας Κοινουρίας ξεκαθάρισε ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που γίνονται σε τακτά διαστήματα στο νερό της Βόρειας Κοινουρίας δείχνουν ότι είναι απολύτως κατάλληλο το πόσιμο νερό της περιοχής. Δεν έχει καθόλου νητρικά ή σε κάποιες περιπτώσεις έχει σε πολύ χαμηλά επίπεδα κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι όταν γράφεται κάτι και προκαλεί και θορυβεί μια ολόκληρη περιοχή και κινδυνολογεί, καλό θα είναι να το διασταυρώνουν κάποιοι, διότι προκύπτει ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει. Με λίγα λόγια, το νερό στη Βόρεια Κοινουρία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις και να πάμε σε ένα άλλο τώρα ζήτημα που σχετίζεται με το Δήμο Τρίπολης. Έχει όμως την αθλητική αναφορά, τις υποδομές. Ναι, και μιλάμε για τις αθλητικές και συγκεκριμένα τις ποδοσφαιρικές υποδομές. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, το έχουμε πει και σε προηγούμενα δελτία. Η συνεργασία, η πολύ καλή συνεργασία του Δήμου της Τρίπολης με την διοίκηση του ΤΑΠΤΟ της περιφέρειας έχει ως αποτέλεσμα να τρέξουν σημαντικά έργα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα της περιοχής του Δήμου Τρίπολης. Σήμερα ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε ένα έργο 244.000 ευρώ για την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου στο Λεβίδι. Έχει υπογραφεί σύμβαση με την περιφέρεια για να αλλάξει ο χλωροτάπητας και στο γήπεδο Φιλικών που είναι μέσα στην Τρίπολη, ενώ ο Δήμαρχος υπέγραψε και μία απόφαση για να τοποθετηθούν κερκίδες στο ανακαινισμένο γήπεδο της Τεγέας. Αύριο μια ξεχωριστή στιγμή για το Δήμο Τρίπολης, φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. 6 ώρα η έναρξη. Και νομίζω ότι θα είναι σίγουρα ξεχωριστή στιγμή, θα βοηθήσει και ο καιρός και θα έχετε και τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση Best. Ευχαριστούμε τον Μινά Αρτόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τα όσα ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος, κυρία Καρόντζου. Έχουμε το πριν από το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού. Στις 6 ώρα θα για πρώτη φορά πραγματοποιούμε το πρώτο Santa Walk, που είναι σε συνεργασία με την International Action Art, την Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Δήμο μας. Όλα τα παιδιά θα φορέσουν και οι μεγάλοι τα σκουφιά του Αγίου Βασίλη. Και επίσης μπορούν όσα παιδάκια έχουν να πάρουν και τα τετράποδά τους, να περπατήσουμε με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου μας στην πλατεία Πετρινού και εκεί σε συνεργασία με την Action Team θα κάνει μία ευχή.
Θα μπορούμε να προμηθευτούμε φαναράκια με 3 ευρώ, ώστε να δοθούν σε παιδάκια που έχουν προβλήματα υγείας. Και αφού ακούσουμε τα κάλαντα από την χοροδία του νομικού προσώπου μας, του καπί της Τρίπολης, σύν από τη χοροδία τα σκαθάρια της χοροδίας της Τρίπολης και το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, όλα τα φαναράκια αυτά αναμένα θα φύγουν προς τον ουρανό. Αντί δηλαδή για βεγγαλικά θα έχουμε ένα τέτοιο γεγονός που νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικό και εκτός αυτού έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Και φυσικά θα ακολουθήσει μετά συναυλία με το μουσικό συγκρότημα το Νεανικό 48 ώρες.